Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ. Προγονολατρία και άγωνος συντηρητισμός,
αλλά να βρούμε την περπατησιά μας. Είμαστε σαν τον Άσο το Υιό της παραβολής. Έχουμε φύγει μακράν από την παράδοσή μας, την Αγία, το σπίτι του Πατέρα μας και τρώμε γουρνοτροφές, φράγκικες. Και πρέπει να επιστρέψουμε στο πατρογονικό μας σπίτι, στην παράδοσή μας, όπου μας περιμένει ένα κελάρι γεμάτο από τα καλούδια και τα τιμαλφή του γένους. Θα διαβάσω 2-3 κείμενα που αναφέρονται στην παιδεία. Μεγάλων Ελλήνων. Κείμενο πρώτο Διονυσίου Σολομού. Γράφει ο εθνικός μας ποιητής σε γράμμα του στον Τερτσέτη, γνωστός. Έγραψε τα απομνημονέματα του Κολοκοτρώνη το 1842, την ημέρα μάλιστα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Ανάστασης του Γένους. Είναι 21 χρόνια που σαν σήμερα η Ελλάδα έσπασε τις αλυσίδες. Η ημέρα αυτού του Ευαγγελισμού είναι μέρα για χαρά και δάκρυα. Χαρά για τα μελούμενα, δάκρυα για τη σκλαβιά, την περασμένη. Και για το σήμερα τι να πω. Η διαφθορά είναι τόσο γενική και έχει ρίζες τόσο βαθιές που σε κάνει να σαστίζεις. Μόνον όταν τα αίτια της διαφθοράς εξολοθρευτούν πέρα για πέρα, θα μπορέσουμε να έχουμε μια ηθική αναγέννηση. Τότε το μέλλον μας θα είναι μεγάλο, όταν όλα στηριχτούν στην ηθική, όταν θριαμβεύσει η δικαιοσύνη, όταν τα γράμματα καλλιεργηθούν όχι για μάτια επίδειξη, παρά για όφελος του λαού που έχει ανάγκη από παιδεία και από μόρφωση εθνική. Τότε θα έχουμε, ή μάλλον θα έχουν τα παιδιά μας, μια ηθική αναγέννηση και το μέλλον της πατρίδας μας θα είναι μεγάλο. Ήλπιζε ο ποιητής ότι θα έρθει μια τέτοια μέρα, όμως από τότε, μετά το θάνατο του πρώτου και μοναδικού που έχει τον τίτλο κυβερνήτης του Καποδίστρια, από τότε δέσποζε η απροκάλυπτος περιφρόνησης των πατρίων μας και της θρησκείας μας ως δείγμα ευρωπαϊκής προόδου, όπως έλεγε το 1855 ο αγωνιστής του 21 και συγγραφέας και βουλευτής τότε Χουρμούζης. Το δεύτερο κείμενο του Γεωργίου Σεφέρη. Έλεγε το 1946 ο τροπεούχος νομπελίστας μας ποιητής. Στα χρόνια μας πρέπει να μην το ξεχνάμε, το ζήτημα δεν είναι πια αν θα γράφουμε καθαρέγουσα ή δημοτική. Το τραγικό ζήτημα είναι αν θα γράφουμε όχι ελληνικά. Αν θα γράφουμε ελληνικά ή ένα οποιοδήποτε ελληνόμορφο εσπεράντο. Σήμερα τα ονομάζουμε Greeklish. Δυστυχώς όλα γίνονται σαν να προτιμούμε το εσπεράντο, σαν να θέλουμε να ξεκάνουμε με όλα τα μέσα τη γλώσσα μας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ναι, αυτή τη γλώσσα που διαβάζουν οι αγράμματοι και αγιάζουν, λέει κάτι πολύ ωραίο και ο Ελίτης, πρωί-πρωί χαράματα, έκοψα τον ήλιο γράμματα, στη γλώσσα που διαβάζουν οι αγράμματοι και αγιάζουν. Και ξέρουμε ποια είναι η γλώσσα που αγιάζουν, είναι η γλώσσα του Ευαγγελίου. Αυτή τη γλώσσα την έχουν σακατέψει σήμερα στα σχολιά μας, μέσω κυρίως των περιοδικών ποικίλης ύλης, όπως απροκάλυπτα ονομάζω τα βιβλία γλώσσας, που μας έχει φορτώσει το Υπουργείο πρώην Εθνικής Παιδείας και Νεοταξικής Παιδείας. Τρίτο κείμενο. Το 1984, αγαπητοί μου, το Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας μας, το πνευματικό και πνευματικότερο κέντρο της ανθρωπότητας, είχε εκδώσει ένα εξαιρετικό βιβλίο με τίτλο «Το Άγιον Όρος και η Παιδεία του Γένους», που έπρεπε να διδάσκεται, αν είχαμε Ρωμαίικο σήμερα, σε όλες τις παιδαγωγικές σχολές. Εξέδωσε αυτό το βιβλίο και μεταξύ άλλων έγραφαν τότε οι Αγιορείτες Πατέρες κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου. 1984 παρακαλώ. Από πολλά χρόνια τώρα γίνεται συστηματική προσπάθεια, διαρκώς αυξανωμένη, να πολεμηθεί η πίστης, να βγει από τα ελληνικά σχολεία ο Χριστός, να διαστρεβλωθεί η ιστορία μας, να ευτελιστεί η σημασία των μεγάλων εορτών, των Χριστουγέννων και του Πάσχα, που τόσο ζει ο λαός μας, να πάψει η Ορθόδοξος Εκκλησία να είναι η ψυχή του γένους μας, να καταντήσουν τα παιδιά μας εύκολη λία κάθε νοητού ή φανερού θηρίου. Δυστυχώς όλα αυτά τα βιώνουμε σήμερα στα σχολιά μας, που αντί να είναι θεματοφύλακες των τιμαλφών αξιών του γένους μας, γυμνάσια πίστεως, αρετής και αγάπης προς την πατρίδα, μεταβλήθηκαν σε μάντρες αφιλοπατρίας, απιστίας και αγραμματοσύνης. Έλεγε ο Διονύσιος Σολωμός για παιδεία εθνική και σας θυμίζω ότι το πρώτο πράγμα που έκανε η νέα τάξη όταν, αν και χρόνια βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση, τώρα προκάλυπτα χτυπάει την πατρίδα μας, ήταν να αφαιρέσει από τον τίτλο του Υπουργείου Παιδείας το επίθετο εθνικής. Και όταν μιλάμε για εθνική παιδεία εμείς οι Έλληνες, εννοούμε τα προσανάματα που εφώτισαν την οικουμένη όλη. Τι είναι όμως παιδεία? Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να μας εξηγήσει τι είναι παιδεία.
χρησιμοποιώναν ορισμό του Πλάτωνα, παιδεία εστί ούτην ιδρίαν πληρώσε, αλλά ανάψε αυτήν. Η παιδεία, λέει ο Πλάτωνας, δεν είναι το γέμισμα ενός άδειου δοχείου, το κεφάλι του παιδιού, αλλά είναι άναμα ψυχής. Πάντοτε, αγαπητοί μας, στην παράδοσή μας, η παιδεία συμβολιζόταν με το φως. Σας θυμίζω ότι οι δάσκαλοι του γένους, την περίοδο της τουρκοκρατίας, ονομάζονται και φωτιστές του γένους. Ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός έλεγε πρέπει να στερεώνεται σχολεία ελληνικά, να φωτίζονται οι άνθρωποι. Και σχολεία ελληνικά σημαίνει πως δεν είναι απλώς τόποι προσκλήσεως γνώσεων, αλλά κυρίως, ανοίγω εισαγωγικά, φροντιστήρια εθνικής, χριστιανικής και εθνικής αγωγής, Ιωάννης Καποδίστριας. Σχολείο ακόμη σημαίνει δάσκαλος. Το Υπουργείο Πρώην Εθνικής Παιδείας, στο πρόγραμμα που ετοιμάζει για το νέο σχολείο τους, γράφει πρώτα ο μαθητής. Λάθος τεράστιο. Ο Παλαμάς με τρεις λέξεις μας έδωσε τον ορισμό του σχολείου. Σχολείων ίσον δάσκαλος. Σας θυμίζω και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, καλών των διδασκάλων, καλοί και μαθητέ γίγνονται. Και όχι πρώτα ο μαθητής. Η ιδρυτική συνθήκη του σχολείου, με συγχωρείτε, είναι το εξής. Υπάρχει ένας που γνωρίζει και λέγεται δάσκαλος, και υπάρχει κάποιος που δεν γνωρίζει και λέγεται μαθητής, και ο δεύτερος προσέρχεται στον πρώτο για να μάθει, για να διδαχθεί. Όμως σήμερα καταστρέψαμε τον δάσκαλο ως θεμέλιο και ψυχή του σχολείου για να το μεταβάλουμε σε μίζερο πενταροκυνηγό, σε συνδικαλιστή πολλές φορές, σε πρότυπο ιδιοτέλειας και αδιαφορίας, όχι όλοι βέβαια, που ξέρει μόνο να έχει διεκδικήσεις και να καταπίνει αυτολογοκρινόμενος τις αθλειότητες και τις προσβολές που ενσταλάζουν στο σχολείο οι γρεκύλοι της σήμερων, όπως τους ονόμαζε και ισχύει διαχρονικά ο μεγάλος Παπαδιαμάντης. Αυτό το σχολείο το ρωμαϊκό, έχω σημειώσει ένα κείμενο, θα το διαβάσω, μια και ακόμη βρισκόμαστε, θα λέγαμε, πολύ κοντά στην Εθνική Επέτειο, της 28ης Οκτωβρίου εννοώ, ακούστε λίγο, είναι από το βιβλίο του Χρήστου Ζαλοκώστα Πίνδος, ο οποίος είναι αυτόπτης μάρτυρας του ηρωισμού που συμβαίνει πάνω στα βουνά της Βορείου Υπήρου. Η εχθρική αντεπίθεση του Μαρτίου έχει εκδηλωθεί. Το 731 έχει μεταβληθεί σε ηφαίστειο. Όποιος διάβασε για το 731 ξέρει ότι είναι η Θερμοπύλες της Πίνδου. Οι φαντάροι μας πεσμένοι με την κοιλιά στους λάκους των Οβίδων πυροβολούν χωρίς διακοπή για να συγκρατήσουν το εχθρικό πεζικό. Ο δάσκαλος έτσι έχει το βαφτίσει τον διοικητή του Ολόγος, γιατί δημοδιδάσκαλος είναι το επάγγελμά του, με προβιές και επιδέσμους. Γύρω από τα κρυοπαγημένα πόδια του, αντί για παπούτσια, χωρίς να προφυλάγεται, τρέχει νευριασμένος από δημιουργία σε δημιουργία και δίνει οδηγίες. Μην πυροβολείτε σε στραβά παιδιά. Μην ξοδεύετε ασκόπως τις χειροβομβίδες σας, τους λέει. Και όταν ο ταγματάρχης διοικητής του φωνάζει να μην εκθέτει τόσο τον εαυτό του, ο δάσκαλος του απαντάει. Φοβάμαι, κύριε διοικητά, μήπως χάσουμε σήμερα το ύψωμα. Και τι θα δικαιολογηθώ ύστερα εγώ στους μαθητές μου, άμα γυρίσω στο σχολείο. Αυτοί οι δάσκαλοι ανάγκασαν σοφό της εποχής να πει: βγάλτε το στεφάνι της νίκης από τα κεφάλια των στρατιωτών μας και φορέστε το στα κεφάλια των δασκάλων τους. Και αυτό το σχολείο το ρωμαϊκό, με τέτοιους δασκάλους που ξεσκόλιζαν παιδιά με ήθος και γνώσεις, παιδιά που όταν οι περιστάσεις το απαιτούσαν πολεμούσαν όρθια στις ιστορίες των διάσελων γιατί ντρέπονταν να ντροπιαστούν, βαστούσε λοιπόν αυτό το σχολείο και ο ταπεινός δάσκαλος, ως την εποχή που άρχισαν οι προοδευμένοι ψευτοκουλτουριάριδες, τους εγκληματικούς πειραματισμούς, την προσαρμογή στη νέα εποχή, τον εξευρωπαϊσμό μας, δηλαδή τον αφελληνισμό μας. Το καλλιτεχνικό όνομα του αφελληνισμού μας ονομάστηκε εξευρωπαϊσμός. Και δυστυχώς εν μέρη το πέτυχαν. Τόσος πνευματικός υποσυτισμός, τόσες ακαθαρσίες κυρίως της Δύσης ξεβράζονται στα σχολιά μας, ώστε, αν μας έλεγε κανένας, αυτή είναι η τηλευτεριά όπου θα γευόμαστε, θα περικαλούσαμε τον Θεό να μας αφήσει στους Τούρκους άλλα τόσα χρόνια, ώστε να γνωρίσουν οι άνθρωποι τι θα είπε πατρίδα, τι θα είπε θρησκεία, τι θα είπε φιλοτιμία, αρετή και τιμιότη, όπως μας κανοναρχεί ο πατριδοφύλακας, όπως ονόμαζε τον εαυτό του, στρατηγός Μακρυγιάννης. Και αν σας φαίνονται αυτά υπερβολικά, θα κάνω μια περιήγηση στα βιβλία για να δείτε την πνευματική γενοκτονία που γίνεται μέσα στα σχολεία, την οποία βέβαια δεν την αναγνωρίζει ο κακήτη ώρα κύριος Φίλης, που δυστυχώς τον έχουμε και υπουργό πρώην, είπα, εθνικής παιδείας.
Καταρχάς να πω κάτι. Λέει ένας σπουδαίος ποιητικός λόγος. Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Να πω εμπρότης ότι δεν φοβάμαι τίποτα. Φοβάμαι μόνο το Θεό, όπως έλεγε ο Κανάρης. Γιατί εφόσον η πατρίδα μου κινδυνεύει, εφόσον ακυρώνεται η Επανάσταση του 21 με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα σήμερα, εμείς ως γνήσιοι Έλληνες, ως πιστοί Έλληνες, οφείλουμε να εφαρμόσουμε αυτό που μας έλεγε ο στρατηγός Μακρυγιάννης, όταν μου πειράζουν την πίστη και την θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα ενεργήσω και ό,τι θέλουν ας μου κάνουν. Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Τα παιδιά δεν έχουν λέξεις. Άκουγα δίπλα που μιλούσα για το διαδίκτυο, θα τα πούμε εν συντομία βέβαια. Δεν μπορούν να εκφραστούν γιατί δεν διδάσκονται όπως πρέπει τη γλώσσα στο σχολείο και βέβαια στο σπίτι δεν ακούν τη γλώσσα, τη μητρική τους. Ακούν το βοθρόλυμα που λέγεται τηλεόραση. Και να πω κάτι, αγαπητοί μου, κυρίως στις γυναίκες, είχα διαβάσει κάτι εξαιρετικό από ένα σπουδαίο συγγραφέα, τον Σπυρίδων Αλάμπρο, ο οποίος έλεγε το εξής πριν από 60 χρόνια. Οι μαστοί της μάνας είναι τρεις. Οι δύο είναι για το πολύτιμο γάλα που δίνει στο παιδί της και ο τρίτος μαστός είναι το στόμα της. Αυτός είναι ο πολύτιμος σταλακτήτης μέσω του οποίου το παιδί μαθαίνει τη γλώσσα. Αν αυτός ο πολύτιμος σταλακτήτης ξυνήσει, ξυνήσει και το παιδί. Και θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Όταν τα μήλα είναι ξυνά, δεν φταίνουν τα μήλα, φταίνουν οι μηλιές. Και μηλιές είμαστε οι γονείς, δόξα τω Θεώ, έχω και εγώ τρία παιδιά, και είμαστε και εμείς οι δάσκαλοι. Δεν ξέρω τη συνωμοταξία μας. Τα παιδιά λοιπόν δεν έχουν λόγο, δεν έχουν λέξεις. Μια από τις σοβαρότερες και σημαντικότερες συνέπειες αυτού του γλωσσικού υποσιτισμού είναι ότι προτρέπονται, καταφεύγουν νέοι σε πράξεις βίας που θα μπορούσαν να αποφευκτούν με το λόγο. Πολλά παιδιά φτάνουν στην εξαλωσύνη και την απελπισία γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Δεν μπορούν να μιλήσουν τα παιδιά. Δεν έχουν λόγο, δεν έχουν λέξεις. Και λύνουν τις διαφορές με τα χέρια. Και το κακό, η επίδυση αρχίζει από την πρώτη δημοτικού. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος έλεγε σε δασκάλους που τον επισκέπτονταν να παίρνετε πρώτη δημοτικού. Είναι η σοβαρότερη τάξη. Η σοβαρότερη τάξη είναι η πρώτη δημοτικού. Εντυπώνονται ανεξίτηλα και διαβίου στο νου των μαθητών αυτά που μαθαίνει τα μαθήματα και η δασκαλία της πρώτης δημοτικού. Προσοχή, προσοχή στους δασκάλους της πρώτης δημοτικού. Όμως, έχουμε εχθρό το Υπουργείο. Έβαλαν, αγαπητοί μου, από την πρώτη δημοτικού αγγλικά. Διαφωνώ πλήρως. Πριν ακόμη μάθουν τα παιδιά τη μητρική τους γλώσσα, οικειωθούν με τους χυμούς της, την αγαπήσουν, μάθουν τη γραμματική της, τα βραχυκυκλώνουμε, εισάγοντας το δημοτικό ξένη γλώσσα αγγλικά. Από την πρώτη δημοτικού εννοώ. Είναι λάθος. Πρωτοτυπία νομίζω πανευρωπαϊκή αυτή. Ακόμη χειρότερα βάλαν από την πρώτη δημοτικού υπολογιστές. Είχε έρθει στο Κυλκής ο Σφαγενάκης, ο υπεύθυνος δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος πριν από 2-3 μήνες. Είμαι δάσκαλος στο Κυλκής, είμαι μάχημος δάσκαλος, εδώ και 27 χρόνια. Δεν έχω βγει ποτέ από την τάξη, δεν είμαι κυφήνας συνδικαλιστής, δόξα τω Θεώ. Είχε έρθει και μας περιέγραφαν τους κινδύνους από το διαδίκτυο. Αφού τέλειωσαν όσοι ερεμιάδες ή ερεμιάδες το κλάμα προσέξτε, προσέξτε, έκανα μια απλή ερώτηση μαζί με δύο παιδοψυχιάτρους και κάποιοι σχολικοί σύμβουλοι και άλλοι παρατρεχάμενοι. Λέω, μπορείτε να μου φέρετε μια έρευνα παγκοσμίως η οποία να τεκμηριώνει έγκριτη και σοβαρή ότι είναι ωφέλιμη από την πρώτη δημοτικού, είναι ωφέλιμη στις νέες τεχνολογίες ο υπολογιστής? Υπάρχει? Όχι, μου λέει. Άρα τι κάνουμε, πειραματιζόμαστε? Να κατακόσουμε μια ολόκληρη γενιά και να πούμε συγγνώμη λάθος μετά από 30-40 χρόνια? Δεν είμαι κατά των νέων τεχνολογιών. Όχι. Προσέξτε, λέω για την ηλικία που μπήκαν. Έχουμε προβλήματα εθισμού στα παιδιά. Όμως το μεγαλύτερο κακό γίνεται μέσα στα σχολεία, μέσω των σχολικών βιβλίων. Και να πω το εξής, το μέλλον της πατρίδας, αγαπητοί μου, δεν κρίνεται ούτε στο Μαξίμου, ούτε στο Κοινοβούλιο, ούτε στις Βρυξέλλες. Το μέλλον της πατρίδας μας κρίνεται μέσα στις σχολικές τάξεις. Τα παιδιά που κάθονται σήμερα στα θρανία μας θα είναι οι αυριανοί ιερείς, θα είναι οι αυριανοί γονείς, θα είναι οι αυριανοί δάσκαλοι, θα είναι η αυριανή κοινωνία. Αν συνεχιστεί αυτή η ελληνοκτόνος παιδαγωγία, ας ετοιμαστούμε για ιστορική ευθανασία. Αλλά
υπάρχει πάντοτε, θα το ξέρετε, δεν ήρθε να σας μαυρίσω την ψυχή, η μαγιά του Μακρυγιάννη. Σήμερα το κακό έχει κουδουνάκια και ακούγεται. Το καλό κρύβεται και έτσι πρέπει. Πάντοτε έτσι ήταν. Και η Εκκλησία, όπως την ονομάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, σιωπός απαραίνεσης είναι. Αυτό είναι το σκίστη και το εξώφυλλο, το ανθολόγιο πρώτης δημοτικού, το παλιό, πριν το 2006. Δεν μιλάω για 30-40 χρόνια πριν. Της πρώτης δημοτικού. Ξέρετε, το πρώτο μάθημα ξεκινούσε το βιβλίο με μία προσευχή. Πέφτω κάνω το σταυρό μου και άγγελο έχω στο πλευρό μου, δούλος του Θεού λογιούμαι και κανένα δεν φοβούμαι. Δεν υπάρχει σήμερα στα νέα βιβλία τους ούτε μία προσευχή. Καμία. Και από κάτω είχε το φεγγαράκι μου λαμπρό. Ευθέως παραπομπή στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Στο νέο βιβλίο, στο ανθολόγιο όπως το λέμε, η πρώτη μέρα στο σχολείο όπως τυροφορείται, τα έχω εδώ τα πιστήρια του εγκλήματος, είναι μία δασκάλα που λέγεται, με συγχωρείτε, ναι, σας είπα δεν φοβάμαι. Έκανα αυτή την ομιλία, δεν το λέω προσκάπτηση, εν είδα ότι ουδέν ημίν είχε καλέσει ο Λεβέντης εδώ Μητροπολίτης Πειραιός και ήταν μπροστά υπουργός παιδείας, ακριβώς τα ίδια του έλεγα. Ως συνήθως, πω δάσκαλοι, τι είναι αυτά που ακούω, θα σε βάλω σε μια επιτροπή και όπως μου είπε κάποιος, αν σε βάλει σε επιτροπή, εγώ θα γίνω αστροναύτης, λέει. Τέλος πάντων. Προς εντυπωσιασμό. Η κυρία Μεταξά λέγει εδώ, η κυρία της τάξης, η οποία δεν ήθελε να τη φωνάζουν κυρία οι μαθητές, αλλά τη λένε Γεωργία, με το μικρό της όνομα. Εγώ αύριο το πρωί, τη Δευτέρα, μπω στο σχολείο μου, στο Κλικής και πω στους 25 μαθητές Πέμπτης, από εδώ και πέρα δεν θα με λέτε κύριο, θα με λέτε Δημήτρη. Θα απολέσω το διδασκαλικό μου κύρος. Ξέρουμε ότι η οικειότητα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η μητέρα της καταφρόνησης. Πρέπει να υπάρχει, όπως και οι γονείς με τα παιδιά μας, η ευλογημένη απόσταση. Όχι, έλα εδώ Δημήτρη, να παίζουμε σφαλιάρες. Πώς θα διδάξεις? Έτσι λέει το βιβλίο εδώ. Και με τι θα αρχίσουμε, κυρία, λέει ο μαθητής και λέει η κυρία με την τουαλέτα. Έχει εδώ στη Δευτέρα Δημοτικού, αυτά είναι τα βιβλία γλώσσας. Εγώ τα ονομάζω περιοδικά ποικίλης ύλης. Οι παλαιότεροι τα θυμάστε ως αναγνωστικά, έτσι δεν είναι? Γιατί τα λέγαμε αναγνωστικά, ξέρετε? Όχι γιατί μας μάθανε μόνο ανάγνωση και γραφή. Η ανάγνωση και γραφή τελειώνει στην πρώτη Δημοτικού. Ήταν όλα αναγνωστικά. Γιατί μέσω των βιβλίων γλώσσας αναγνωστικών γινόταν ανάγνωση του πολιτισμού μας. Τα βιβλία ήταν βιβλία, θα χρησιμοποιήσω μία λέξη που σήμερα έχει ποινικοποιηθεί, πατριδογνωσίας. Εμπεριείχαν στοιχεία από την ιστορία μας, από τη λαογραφία μας, από τη γεωγραφία μας, από την κοινωνική ζωή. Επαναλαμβάνω, βιβλία πατριδογνωσίας. Σήμερα το χάσαμε αυτό. Δεν υπάρχει λέξη. Τα παιδιά μας δεν ξέρουν τι είναι Ελλάδα. Λέει κάπως σε φέρεις να περπατείς τον τόπο σου, νοσταλγώντας τον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό. Πόσες φορές λέμε 20, 30, 40, 50 χρόνια πριν θυμόμαστε την Ελλάδα που φώναζε η μάνα μας Δημήτρη, το κλειδί φεύγω και τα αφήνω κάτω από το χαλάκι και άκουγε όλη η γειτονιά. Τα ζήσαμε αυτό. Μεγάλωσε στο χωριό της Πιερίας, από εκεί κατάγομαι. Και πήγαμε μετά στην Κατερίνη. Εδώ έχει στη Δευτέρα ορισμό της πατρίδας μας. Καλούνται να συμπληρώσουν τα παιδιά, νοστιμίζει το σέλνιο τη φασολάδα και στη μέση δύο λάμδα φοράει η πατρίδα μας η Ελλάδα. Αυτό είναι της Τρίτης Δημοτικού. Πρόσφατα, όπως σας είπα, τιμήσαμε την Εθνική Επέτειο. Έχει ένα επίκαιρο μάθημα αφιερωμένο στην 28 Οκτωβρίου. Τέσσερις σειρές όλες και όλες είναι. Ξέρετε τι λέει? Σε παιδιά 8 χρονών που δεν έχουν γνώσεις, που δεν έχουν εμπειρίες, που στο σπίτι ακούν τηλεόραση, και μαθαίνουν πρώτη φορά περίπου τι είναι 28 Οκτωβρίου, μέσω των βιβλίων πάντα. Τη Δευτέρα 28 είναι από το ημερολόγιο της Ροζίνας, μιας δεκάχρονης Εβραιοπούλας στο κείμενο. Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου δεν πήγαμε σχολείο, είχε κηρυχθεί ο πόλεμος, αναστατωμένα ήμασταν εμείς τα παιδιά, οι Ιταλοί βομβάρισαν τη Θεσσαλονίκη, στο μαγαζί του πατέρα μου γίνηκαν πολλές καταστροφές. Τελεία. Τα άλλα όλα είναι 41-43. 28 Οκτωβρίου είναι καταστροφές και βομβαρδισμός στο μαγαζί του πατέρα μιας Εβραιοπούλας, τίποτα άλλο. Και αν σας φαίνεται υπερβολικό αυτό, θα σας πάω στην 5η Δημοτικού, φέτος είμαι δάσκαλος 5ης Δημοτικού. Το αφιέρωμα λέει «Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο και εμείς πήγαμε και κρυφτήκαμε στο υπόγειο». Εγώ έχασα παππού πάνω στα βουνά. Έχασα παππού. Σκοτώθηκε 14 Ιανουαρίου του 1941 από τη μάνα μου ο πατέρας και τα
Η ιερά κοκαλά του έμειναν εκεί, δεν ξέρουμε πού θαύτηκε. Πήγαν οι θύμοι, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Είναι θαμένο στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη κι αυτός. Την ημέρα που κηρύχθηκε ο πόλεμος, δεν πήγαν στα υπόγεια εκείνοι οι Έλληνες. Εσείς είστε στην Αθήνα, εμείς βλέπουμε τα επίκαιρα, οι νεότεροι, ξεχύθηκαν στους δρόμους και με το χαμόγελο στα χείλη πήγαιναν μπροστά, όχι για να σκοτώσουν, για να πεθάνουν για την πατρίδα μας. Και κάτω στο υπόγειο συζητάν και λέει η μάνα στον άντρα της, η γυναίκα, πήγαινε, σήκωσε τα λεφτά από την τράπεζα, το μήνυμα που περνάει στα παιδιά, και εδώ έχει διάλογο πατέρα και παιδιού, Άκη σήμερα θα γίνεις άντρας, και λέει το παιδί, εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ, δεν ήθελα να γίνω σήμερα άντρας. Τι ήθελε να γίνει? Από αυτούς που χειροκροτάει ο Μπουτάραγας της Θεσσαλονίκης κάθε Μάιο και Ιούνιο, που σήμερα θα τους ετοιμάζονται να τους νομιμοποιήσουν κιόλας. Τα λέμε με το όνομά τους. Και δεν θα φοβόμαστε. Η αγάπη προς την πατρίδα και προς τον Χριστό, έξω το φόβο βάλει, αγαπητοί. Αυτό είναι το αγχολόγιο τρίτης τετάρτης δημοτικού. Ακούστε κείμενος παρακαλώ. Τότε που πήγαμε βόλτα τον επιτάφιο. Δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα. Δεν σας εγκαλώ. Λες και είναι ποδήλατο. Και όταν φτάσαμε στην εκκλησία, το σηκώσαμε ψηλά και εμείς περάσαμε από κάτω, όπως παίζετε το περνάει μέλισσα. Την κατανυκτικότερη ακολουθία της εκκλησίας και το κείμενο είναι γελίο. Εμπέζουν τη Μεγάλη Παρασκευή εν ολίγης. Και εδώ, λίγο να σας ελαφρύνω, μη σας βαρύνω, έχει μια άσκηση εδώ. Σύγματα θα σας δείξω. Αν τα ξεφυλίσουμε, μόνο για μία τάξη θα κάνω την ομιλία. Τι λένε για την πρώτη δημοτικού? Να έχει αφιέρωμα στο Πάσχα και να μην λέει τίποτε ότι γιορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Κουλουράκια, τσουρέκια, κόκκινα αυγά. Εδώ λέει, γράψτε ένα ανανούρισμα για αυτά τα πόδια. Εδώ μπορείτε να γελάσετε. Ναι, ρε. Ναι. Καλούνται οι μαθητές τρίτης, τετάρτης δημοτικού να πάνε σπίτι. Η εργασία τους αναθέτει το Υπουργείο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Λοιπόν, για χταπόδια ανανούρισμα δεν γράφτηκε. Κανένας δεν έχει εμπνευστεί. Με πήρε ένας γονέας απελπισμένος από τη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης και μου λέει, δάσκαλε, έχω πρόβλημα. Λέω, τι πρόβλημα έχεις? Ήρθε ο γιος μου από το σχολείο και ζήτησε να γράψουμε ένα ανανούρισμα για χταπόδια. Λέει, ψάχνω, δεν βρίσκω. Τι να κάνω? Τι να σου πω? Λέει, έκατσα και έγραψα. Έλαβε και εντολή από τη γυναίκα, το καταλαβαίνετε έτσι. Όταν ρώτησαν τον Περικλή ποιος κυβερνάει τον πλανήτη, τι είπε, λέει, ο γιος μου. Λέει, γιατί? Λέει, ο γιος μου κυβερνάει τη γυναίκα μου, η γυναίκα μου κυβερνάει εμένα, εγώ κυβερνώ την Αθήνα, η Αθήνα κυβερνάει την Ελλάδα, η Ελλάδα κυβερνάει τον πλανήτη. Τέλος. Και έκατσε και έγραψε ένα ανανούρισμα για τα πόδια. Λέει, στο στέλνω για να ξεντροπιάζεστε εσείς οι δάσκαλοι. Για ακούστε το. Το ονόμασε γέροντα πάντερ μαλακιονανούρισμα. Το διάβασε και σε αγιορείτες. Κοιμήσου χταποδάκι μου χταπόδι νάνι νάνι, και εγώ για σένα ετοίμασα το πιο τρανό τηγάνι. Κοιμήσου και παρήγγειλα τα λατοπίπερά σου, τα λάδια σου, ταξίδια σου και τα μυρωδικά σου. Τις θάλασσες τα ρεύματα να δουν να συνυχνήσουν, γλυκά με στο θαλάμι σου και να σε αποκοιμήσουν, καθώς αποκοιμήθηκαν οι νόες οι μεγάλοι που φέραν την πατρίδα μας, την παιδεία μας σε τούτο εδώ το χάλι. Τετάρτη Δημοτικού. Κείμενο. Η μπουγάδα του Άι Βασίλη. Βγήκε έξω ο Άι Βασίλης και άπλωσε τις κάλτσες του, τη φανέλα του, το μακρύ του, το σόβρακο, στην μπουγάδα. Ο Άγιος Βασίλης, έτσι. Τον φιλανθρωπότατο, τον ασκητικότατο Μέγα Βασίλειο της Εκκλησίας, τον βάζουν, με συγχωρείτε, να κρεμάει το σόβρακό του. Κατά τα άλλα, τα παιδιά σήμερα έχουν πρόβλημα. Τα παιδιά δεν αγαπάνε την Εκκλησία. Μα γίνεται. Η ζημιά μέσα στα σχολεία. Θα δείτε παρακάτω κι άλλα. Αυτό είναι το αφιέρωμα στην Πέμπτη Δημοτικού στα Χριστούγεννα. Βλέπετε εικόνες, όχι ορθόδοξες εικόνες, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Άθλιες φραγκοζωγραφιές. Το κεντρικό κείμενο, η φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα. Που είναι κατάλληλο για τον υπηαγωγείο και όχι για την Πέμπτη Δημοτικού. Πήγα να πούν τα κάλαντα και βγαίνει στο μπαλκόνι και φωνάζει. Σκασμός σκουπιδόπεδα. Αν δεν σταματήσετε να λέτε τα κάλαντα, θα σας τιμωρήσω και τους μεταμόρφωσε σε βατράχια. Δεν μου λέτε, δάσκαλος με στοιχειώδη πνευματική ετοιμότητα δεν λέει σκασμό σκουπιδόπεδα. Λέτε στο σπίτι έτσι τα παιδιά σας. Κι όμως μας αναγκάζουν να το πούμε.
Όσοι. Έκτη δημοτικού. Χειρότερα τα πράγματα όσο ανεβαίνουμε. Οδηγίες κρίσης καφετιέρας. Έκανα μια εκπομπή, ψήγματα σας δείχνω. Στη Θεσσαλονίκη με ένα δημοσιογράφο και έτυχε πριν από χρόνια, 2-3 χρόνια, να πάρει μπροστά μου τηλέφωνο την κυρία Δραγώνα, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εξέχων στέλεχος του ψευτοπροοδευτισμού, του ραγιαντισμού και του προσκυνημένου ψευτοελληνισμού. Λοιπόν, και τη ρώτησε ο δημοσιογράφος, λέει, έχω ένα δάσκαλο που καταγγέλει και λέει ότι υπάρχει ένα κείμενο με οδηγίες κρίσης καφετιέρας, ποιος είναι ο διδακτικός στόχος που λέμε εμείς οι δάσκαλοι. Σε τι αποσκοπεί? Λέει, να μάθουν τα παιδιά, ακούστε απάντηση, να κάνουν καφέ στους γονείς τους. Ναι. Με αυτό υποτίθεται πρέπει να διδάξουμε εμείς την προστακτική. Με τις οδηγίες κρίσης καφετιέρας και οδηγίες κρίσης κλιματιστικού στο τετράδιο εργασιών. Έχουμε ήρωες. Έχουμε ήρωες να δώσουμε σε όλο τον πλανήτη. Δεν έχουμε. Γεμάτη ελληνική ιστορία. Βρίχη. Κι όμως εμείς τον ηρωισμό, ξέρετε πώς το διδάσκουμε στην έκτη δημοτικού. Έχει ένα κείμενο, να σας πω, τροχαδόν. Πήρε φωτιά ένα σπίτι, κινδυνεύει το τετράγωνο, κάποιος φωνάζει. Τελικά παίρνουν τηλέφωνο γιατί ο πρώτος που φώναξε ήταν, φώναζε πάρα πολύ δυνατά. Έρχεται η πυροσβεστική, κατασβήνει τη φωτιά. Και βρίσκουν πρέπει να βρουν τον πρώτο ο οποίος φώναξε, να τον επενέσουν, ήταν ήρωας. Λοιπόν, τον βρήκαν, τον παρασημοφορούν, μόνο που αυτός ο οποίος σε τρεις σελίδες κείμενο είναι ο ήρωας, είναι μια γάτα ισόνια. Ναι, μιαούρισε μια γάτα και ακούστηκε και στο τέλος του μπράβο είσαι ήρωας. Ξέρετε τι υπήρχε παλιότερα εδώ? Στα παλιά βιβλία πρώτου 2006 υπήρχε ένα ποίημα αφιερωμένο στον Ευαγόρα Παλικαρίδη. Τον 18χρονο, 17χρονο μαθητή της ΕΟΚΑ, τον οποίο κρέμασαν οι Άγγλοι επειδή αγωνιζόταν για την ελευθερία της ελληνικής νήσου. Το εξαιρετικό ποίημα «Εψές φουνόμες άνοιχτα, φυλακή στη Μάντρα» κτλ. Το διαβάζαμε και βγαίναμε δακρυσμένοι και οι δάσκαλοι και οι μαθητές μας. Το πέταξαν έξω για να βάλουν τη Σόνια τη γάτα. Έγινε το λόγο του Κολοκοτρώνη στην Πνίκα στο τέλος. Το 1838, να σας θυμίσω, περνώντας έξω από το μοναδικό τότε γυμνάσιο Αθηνών, ο γέρος του Μοριάκου σε τον μεγάλο δάσκαλο του γένους, Γεώργιο Γενάδιο, πολύ μεγάλη μορφή, να διδάσκει. Και του άρεσε και λέει, να έρθω να μιλήσω κι εγώ στα παιδιά. Βεβαίως. Την άλλη μέρα. Το έμαθε όμως όλη η Αθήνα, δεν χωρούσε το σχολείο και πήγε στην Πνίκα. Μάλιστα, τρομοκρατήθηκαν οι Βαβαροί και νόμιζαν ότι ετοιμάζει επανάσταση ο Κολοκοτρώνης. Εκεί που μιλούσε ο Απόστολος Παύλος, εκεί που μιλούσε ο Περικλής, εκεί μιλάει ο Κολοκοτρώνης. Οι τρεις είναι ενότητα του ελληνισμού. Τώρα, μίλησε. Ακούστε τώρα τι έκαναν οι κουτοπώνυροι. Λέει κάπου ο Κολοκοτρώνης, οι παλιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας έπεσαν στη Διχόνια και τρώγονταν μεταξύ τους και έτσι έλαβαν καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι και έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν. Ύστερα ήταν οι μουσουλμάνοι. Συνεχίζει το βιβλίο. Οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών μη υποφέροντας, έφυγαν. Λοιπόν, μετά το μουσουλμάνι, ο Κολοκοτρώνης είπε κάτι άλλο. Έσβησαν από τη συνάφεια, λογόκριναν το εξής. Και έκαναν ό,τι μπορούσαν οι μουσουλμάνοι, δια να αλλάξει ο λαός την πίστη του, έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλά εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπτον, ο άλλος το σταυρό του έκαμε. Τι έκοψαν? Τα δεινά της τουρκοκρατίας και πώς σώθηκε το γένος με το σταυρό. Τα έβγαλαν αυτά. Γιατί? Από τη συνάφεια. Δεν είναι λογοκρισία. Έκαναν δηλαδή ένα άρωμα στο κείμενο και προσπέρασαν αυτό που έπρεπε να μάθουν τα παιδιά. Στα παλιά βιβλία υπήρχαν από την πρώτη γυμνασίου, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη γυμνασίου περίπου 35 δημοτικά τραγούδια. Ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει ο λαός μας ως συλλογική μνήμη και ως συλλογική ποίηση είναι το δημοτικό τραγούδι. Τα πέταξαν έξω τα δημοτικά μας τραγούδια, ελάχιστα άφησαν. Ας ελέγξουν όποιοι θέλουν και έβαλαν στη θέση τους τι? Συνταγές μαγειρικής. Βεβαίως. Η περιραίωση ατμόσφαιρα αυτό επιτάσσει. Όλη μέρα μαγειρεύουν. Με τόσο μαγείρεμα που πέφτει τηλεόραση δεν θα υπήρχε κανένας πειρασμένος στην Ελλάδα. Κεφάλαιο ολόκληρο, 27 σελίδες, πολύτιμες. Πολύτιμες σελίδες σχολικού βιβλίου. Μακαρόνια με κοιμά, συνταγή εκτέλεση. Μπαίνω αύριο το πρωί στο σχολείο μεθαύριο. Καλημέρα κύριε, καλημέρα παιδιά μου. Ανοίξτε τα βιβλία της γλώσσας. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα κύριε μακαρόνια με κοιμά. Έχει φασολάκια βραστά. Γεννηστεύσαν, γεννηστευτές. Εδώ.
Λέστε, σελίδες. Σελίδες, εδώ, λέστε. Διαφημίσεις, σοκολάτες, αμφότερα. Πού είναι οι μεγάλοι ποιητές? Βαλαωρίτης, Ρωσίνης, Πολέμης, Βυζινός, Κάλβος, όσοι το χάλκιον χέρι του φόβου βαρύ αισθάνονται, ζυγών, δουλεία σας έχωση, θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Πού είναι αυτοί οι νεότεροι, ο Ελίτης, ο Σεφέρης, ο Βάρναλης, ο Ρίτσος, ο Βρετάκος, όλοι δικοί μας είναι. Έχω γράψει ωραία πράγματα. Όχι, θα βάλουμε συνταγές μαγειρικής. Γιατί έτσι η θεωρία των κειμενικών ειδών, να είμαστε μέσα στα πράγματα. Να αφουγκραζόμαστε τον κόσμο. Όχι, το σχολείο να διατηρεί την ιερότητά του. Μεγέθυνα, αυτή τη σελίδα από το τετράδιο εργασιών. Καραγκιόζης, Κόκκινος Κουφίτσα και Μέγας Αλέξανδρος. Γράψτε μια ιστορία στην οποία πρωταγωνιστούν ο Μέγας Αλέξανδρος, η Κόκκινος Κουφίτσα και ο Καραγκιόζης. Εγώ είμαι Μακεδόνας. Και λέω πάντοτε, ό,τι κερδίθηκε με αίμα δεν μπορεί να ξεπολυθεί με το μελάνι μιας υπογραφής. Αλλά παίρνουν την εμβληματικότερη μορφή της ιστορίας μας, το Μέγα Αλέξανδρο, και τον ξεφτιλίζουν βάζοντάς τον δίπλα στην Κοκκινοσκουφίτσα. Ποιος κρετίνος το σκέφτηκε αυτό? Τι μπορεί να γράψει ένα 11χρονο σοκαρισμένο παιδί σε μια ιστορία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μέγας Αλέξανδρος στην Κοκκινοσκουφίτσα? Ετοιμαστείτε για τους γενίτσαρους της αύριο, αγαπητοί μου. Που θα λένε βεβαίως και η Μακεδονία να μην ούτε καν εσχρόνεστη και λέγει. Και κάτι άλλο. Αυτό είναι μεγέθυνση από ένα άλλο βιβλίο που λέγεται Θεατρική Αγωγή. Τέλος πάντων. Ξέρετε τι λέει εδώ πάνω? Ποιο ρόλο καλούνται να υποδεχθούν τα παιδιά σε ένα μάθημα? Εδώ γράφει. Είσαι δαιμόνιο. Ναι, εντάξει. Και ένα παιδί, έκτης δημοτικού, πάει στο διαδίκτυο και θέλει να μάθει τι σημαίνει να υποδίεσαι το δαιμόνιο, έτσι. Και έχει στο σελίδι. Αμέριμνοι γονείς, παιδιά είναι έτσι. Το σχολικό βιβλίο, αγαπητοί μου, έχει κύρος. Για να δω τι σημαίνει είσαι δαιμόνιο και γίνεται η ζημιά. Μου έλεγε γέροντας, αγιορείτης, έμπαινε παιδί και ήρθε με μαυρισμένο το μάτι, έφαγε ξύλο μέσα από τον υπολογιστή, από το δαιμόνιο. Αλίμονό μας. Αυτά υπάρχουν από το Υπουργείο Παιδείας. Γίνονται διαμαρτυρίες από κάποιους? Όχι. Το Υπουργείο Παιδείας κοιτάει να μην αναγνωρίσει καινοκτονίες που έγιναν στους Έλληνες Ανατολής. Αυτός είναι ο καημός τους. Να περάσουν όλα τα πονηρεύματα. Και ένα άλλο ακόμη να πω. Στο ανθολόγιο γράφει εδώ πέρα: ένα βράδυ η γιαγιά μου κάπνισε το μαύρο της σπούρο, ενώ εγώ νησοκοιμόμουν στη ζεστή αγκαλιά της. Όλη αυτή την εικόνα έχουμε τη γιαγιά μας. Ιδίως εγώ, τη χείρα γιαγιά, έκάπνιζε μαύρο πούρο και κοιμόμουν μακάρια στη ζεστή αγκαλιά της. Ορίστε. Και εδώ έχει ένα κείμενο για το θάνατο μιας γιαγιάς. Έχουν βάλει στο στόχαστο και τη γιαγιά της. Για κάποιες καλά τις κάνω βέβαια. Εγώ πάντοτε το λέω. Χάσαμε και τη γιαγιά της. Αγαπητοί μου, η σημαντικότερη αποστολή της παιδείας, να το ξέρετε, είναι η σύνδεση και η ένταξη των νέων με το παρελθόν. Αυτή είναι η βασική αποστολή της παιδείας. Τα παιδιά να συνδεθούν με τις ρίζες. Ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να μας συνδέσει με τις ρίζες μας και με το παρελθόν μας είναι οι γιαγιάδες. Και δυστυχώς πολλές γιαγιάδες κάνονται με τα εγγονάκια τους και βλέπουν τις τουρκοσυρές. Μια έμεση μορφή τουρκοκρατίας. Να ακούγονται μέσα στο σαλόνι μας η τουρκική γλώσσα. Οι Τούρκοι όσες σειρές παίρνουν δικές μας απαιτούν να μεταγλωτίζονται. Το ξέρετε αυτό. Οι δικοί μας οι Γκρεκίλοι δεν βάζουν ως προϋπόθεση αυτό το πράγμα. Και ακούμε μέσα στο σπίτι μας τη γλώσσα του Μπραήμι. Λέει εδώ η Κάλλη της Κλάρας. Η Κάλλη. Πεθαίνει μια γιαγιά σε μια πολυκατοικία. Ακούστε, ακούστε τι βάζουν στα παιδιά να διαβάζουν. Και πιέζουν οι γονείς να πάνε στην κηδεία και συζητούν τα δύο αδερφάκια. Μπορεί πέθανε η γερόντισσα. Μπορεί η γερόντισσα που πέθανε να πήγε στην κόλαση. Σίγουρα πήγε στην κόλαση τα παιδιά. Γιατί μάλλον όλα τα παιδιά της πολυκατοικίας. Την έστειλαν τη γιαγιά στην κόλαση. Έτσι. Και στο τέλος η Κλάρα, η πρωταγωνίστρια, έκλαιγε. Πάει κάποιος στην παρηγορία, που φοβάσει παιδάκι που πήγε στον ουρανό. Ακούστε τώρα ο επίλογος. Μην κλαις για τη γιαγιά σου, της λέει ο... Και λέει η Κλάρα, δεν είναι γιαγιά μου και δεν κλαίω για αυτήν. Κλαίω γιατί με στενεύουν ανυπόφορα τα απέσια καινούργια παπούτσια μου. Τα πόδια μου γέμισαν κάλους και τούτη εδώ η κηδεία δεν έχει τελειωμό. Ούτε το μυστήριο του θανάτου δεν σέβομαι. Ούτε το μυστήριο του θανάτου δεν σέβομαι.
Αν πείτε για το γυμνάσιο, τα πράγματα είναι χειρότερα. Θα έχετε ακούσει σίγουρα ότι διδάσκεται η παιδαναστεία, έτσι. Το έχετε ακούσει. Τετράδο εργασιών, πρώτης γυμνασίου. Βιβλίο γλώσσας, έτσι. Σελίδα 16. Έχει ένας καθηγητής, φιλόλογος, το λεκτικό συνήθειο να επαναλαμβάνει το επίρρημα ο Σάκης, με γιώτα, που σημαίνει όσες φορές. Ο Σάκης κλπ. Και από κάτω οι μαθητές χαχανίζουν. Αλλά επαναλαμβάνοντας εγχωρώ, ο Σάκης. Άρθρο, όνομα. Ποιος ήταν ο Σάκης? Απευθύνεται σε 12χρονα παιδιά. Πρώτη γυμνασίου είναι 12, βαριά 13. Ο Σάκης ήταν ηλεκτρολόγος με μαγαζί, μεγαλύτερος στους 25 ετών, τα είχε φτιάξει με την Αλέκα, μια από τις μαθήτρες της τάξης, ψηλή και αδύνατη με κοντά ξαθά μαλλιά και μεγάλα καστανά μάτια, μακρύ λαιμό και μακριά χέρια και πόδια, κάπως ξερακανιά αλλά ζώικη, η πρώτη που έγινε ραντεβού μήνες τώρα μαζί του. Ο Σάκης την περίμενε το μεσημέρι στην άλλη γωνία και οι άλλες μαθήτρες έτρεχαν από πίσω τους να τον δούνε, τα σχόλια έδιναν και έπαιρναν, ήταν ο πρώτος έρωτας της τάξης κλπ. Με εντελώς έτσι χαζοχαρούμενο και αυτόν τον τρόπο, πολύ ωραία. Ναι, για να δω τώρα να σηκώσει χέρι κάποιος ο οποίος θα επέτρεπε στο κορίτσι του, δυο κόρες έχω, να συνάψει δεσμό με 25χρονο άντρα. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ. Όχι, θα σας πω για την τρέλα στο τέλος, αφήστε με. Ακούστε για την τρέλα, θα πούμε για την τρέλα. Ναι. Ξέρω, στην Καβάλα, κλέφτηκε. Την έκλεψαν. Βεβαίως. Τέλος πάντων, θα με ρωτήσετε με να σας πω τι έγινε και γι' αυτό. Το ακούσατε. Το ακούσατε. 25χρονος άντρας θα έφτιαξε με την Αλέκα μια μαθήτρια πρώτης γυμνασίου. Το περιγράφει με αθώο, σχεδόν παροτρυντικό τρόπο. Υπάρχει αυτό το μαγάρισμα μέσα στα σχολικά βιβλία. Όπως είπε η συνάδελφος, παιδί, το έπραξε, 13 χρονών παιδί, κλέφτηκε, τι έκανε, και την βρήκα στην Καβάλα. Και γράφτηκαν σχόλια. Το παιδί έκανε αυτό που διάβασε στο βιβλίο. Δίνω γραμμή από το Υπουργείο Παιδείας, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ, πρώτη στο γυμνάσιο, διαφημίζεται ένα βιβλίο. Ποιο? Χάρι Πότερ. Δεν έχουμε εμείς λογοτεχνία, δεν έχουμε, όχι, καθόλου. Το μόνο βιβλίο που μάλιστα εκθιάζεται είναι ο Χάρι Πότερ, που έγραψε αυτή η βλαμμένη Ρόλινγκ, όπως λέγεται, εγχειρίδιο μαγείας, και το διαφημίζουν, το Υπουργείο Παιδείας διαφημίζει το Χάρι Πότερ. Με ποιο δικαίωμα? Το κείμενο για την 25η Μαρτίου, με τίτλο Παράσταση. Δεν έχουμε εμείς απομνημονεύματα μακριά ή κολοκοτρώνη. Βάλανε ένα κείμενο που λέει το εξής. Κάνω παράσταση στα παιδιά. Ο Βαγγελάκης έκανε τον μπόστερ και τον στέλνει επιστολή. Το έσπισε να πάρει τα τσαρούκια, μου τα δώσει και φάνηκε το σόβρακό του. Και τα κουρίσκια έβαλαν τα γέλια. Και πήγαν και φώναξαν ζήτω να πάμε σπίτι μας, να πάμε σκορδαλιά. Δεν έχει σημεία στήξης. Για το καλό της ημέρας, ακούστε λίγο, ακούστε. 25, δεν είναι καλά κείμενα. 25 Μαρτίου να κοιμηθούμε, να ξυπνήσουμε, να βάλουμε τα καλά μας. Και να πάμε να πούμε χρόνια πολλά του Βαγγελάκη που είχε την εθνική γιορτή του. Και από κάτω λες θα βάλουν την έξοδο του Μεσολογγίου. Αυτοί βάλανε φωτογραφίες από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Έτσι. Το ίδιο και στη Δευτέρα Γυμνασίου. Πάλι το άλλο κείμενο για την εθνική μας επέτειο, στο τετράδιο εργασιών. Πάλι παράσταση. Ακούστε λίγο. Θα κάνουμε πρόβληση ότι η χοροδία θα κάνουμε μαθήματα. Λάθος μήνυμα. Έχουμε μια κάπως μικρή χοροδία στο σχολείο, καμιά τριανταριά άτομα και έχει πλάκα. Οι πρόβες για την 25η Μαρτίου έχει πολύ πλάκα. Φέτος το ρεπετόριο θα είναι το συνηθισμένο ελεύθερη πολιορκημένη και δώσου. Φέτος θα έχουμε κλπ. Και η καλλιτεχνική βαθιότητα μας λέει ότι θέλει μια ομάδα να σχεδιάσει κάτι σκηνικά για κάτι κολοκοτρώνηδες. Κάτι κολοκοτρώνηδες. Εγώ φεύγω, λέει ο αφηγητής, και αφήνω πίσω τη βλαμμένη τάξη μου. Έτσι λέει εδώ βλαμμένοι, και ο γυμνασιάρχης τους ονομάζει αυτούς που στολίζουν την αίθουσα εθνικούς μπογιατζίδες. Έτσι. Γραμμένα όλα αυτά σε αυτά τα βιβλία. Βεβαίως δεν λείπει από τα βιβλία. Αυτό είναι το τετράδιο εργασιών τρίτης γυμνασίου. Ακούστε λίγο. Πλανήτης και ζώδια, έτσι. Βεβαίως. Ο πλανήτης Άρης θα εμπνεύσει πολύ κόσμο πάνω σε νέους σκοπούς. Οι σκοποί αυτοί σου είναι ερωτικοί. Και λοιπά, αυτό το μήνα συμπτώσεις θα ενισχύσουν τις ερωτικές σας σχέσεις, υπογραφή Κώστας Λεφάκης. Βεβαίως, ο Κώστας Λεφάκης
ο τηλεμπουρδοαστρολόγος τι είναι, έχει θέση στα σχολικά βιβλία. Βεβαίως, γιατί να μην έχει θέση στα σχολικά βιβλία ο κύριος Λεφάκης. Αλλά σας είπα, θυμάστε κάποια ονόματα ποιητών. Πολύ ωραίο ποιητών. Παλαωρίτης παράδειγμα. Κάλλος. Ο Βρετάκος. Πού είναι αυτός. Γιατί ο κύριος Λεφάκης. Αν πάμε και στην τρίτη γυμνασίου, σε αυτό εδώ, έχει κείμενα του κυρίου Σιμίτη, ο οποίος κλαίει γιατί, προσέξτε τη γράφη, η Ελλάδα, είμαστε όλοι εκτεθειμένοι σε αριθμό βομβαρδισμό πολιτιστικών προϊόντων που διαμορφώνονται κτλ. Τα κράτη έτσι δεν ανέβουν να διαχώρισουν για αυτή την εξέλιξη. Η Ελλάδα την ενίσχυσε μάλιστα έμεσα με ιδεολογικό προσανατολισμό σε μια διαστρεβλωμένη και γι' αυτό χωρίς απήχηση ελληνική και χριστιανική παράδοση. Βεβαίως, ο κύριος Σιμίτης λέει ότι δεν έχει καθόλου απήχηση η ελληνική. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Γιατί ο Σιμίτης στα βιβλία. Γιατί. Με ποιο κριτήριο μπήκε ο κύριος Σιμίτης στο σχολικό βιβλίο. Γιατί δεν έχουμε Παπαδιαμάν. Έχουμε ένα κείμενο στην πρώτη γυμνασίου του Παπαδιαμάν. Συγγνώμη. Θα το ξέρεις συνάδελφε. Τα σκοτεινά προσκοτεινά δεν γίνονται. Όχι. Ξέρετε τι βάλανε. Βάλανε από το Χριστό στο κάστρο. Έτσι. Και δεύτερο, έβαλαν από το Χριστό στο κάστρο, στο γυμνάσιο, 14 ώρες και ώρες σειρές, από το θαυμάσιο και αριστουργηματικό κείμενο του Παπαδιαμάντη, θα το έχετε διαβάσει περισσότεροι, και τι βάλαν οι πονηροί που το πονηροί. Βάλαν τις τελευταίες 14 σειρές, όπου μετά την περίλαμπρη θεία λειτουργία των Χριστουγέννων, βγήκαν έξω οι πανηγυριώτες και επιδόθηκαν σε παγωπότη, όπως κάνουμε όλοι μετά το πανηγύρι, το Χριστουγέννων. Και περιγράφει, λέει ο Παπαδιαμάντης, για τις μιτζίθρες, για τα κοκορέτσια, τα χάδια της σκυλιάς. Αυτό βρήκα να βάλω. Εκείνες τις εξαίσιες αναφορές στο Χριστό, στο κάστρο, στον Ναό, το ξέχασα. Βάλανε παράδειγμα στο γυμνάσιο το Μακρυγιάννη. Τα απομνημονεύματα εκείνες δόξα τω Θεώ. Ξέρετε τι βάλανε. Βάλανε το σημείο στο οποίο ο Μακρυγιάννης αναφέρεται κατά του Κολοκοτρώνη. Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννης τα έγραφε σε 20-25 χρόνια σε βάθος. Όπως πολεμούσε έτσι έγραφε. Κάποια στιγμή μπορεί να ανεβρίασε τον Κολοκοτρώνη και πήγε τώρα. Σε άλλα 30 σημεία τον εκθιάζει. Γιατί δεν βάλανε εκείνα τα σημεία. Όχι. Κατεβάζουμε τους ήρωες, αποκαθιλώνουμε τους Αγίους σας. Βλέπετε, δεν υπάρχει, νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο να είσαι Έλληνας. Προσκυνήστε, ετοιμαστείτε για τη νέα τουρκοκρατία. Εδώ, μια και είναι πρόσφατο, να πω μια και έχουμε παρόντες ιερείς, η γάτα του παπά, του Ξενόπουλου. Πήραν Ξενόπουλο, μεγάλο συγγραφέα. Ένα κείμενο με τίτλο «Η γάτα του παπά». Ξέρετε τι περιγράφει. Μία γάτα πήγε στο Άγιο Βήμα, στην Αγία Πρόθεση, εκεί που είναι τα τίμια δώρα, και έκανε τις ακαθαρσίες της. Από όλον τον Ξενόπουλο, πολυγραφότατος ο Ξενόπουλος. Και στο κάτω-κάτω ο Ξενόπουλος δεν το έγραψε για να μπει σε σχολικό βιβλίο. Έτσι. Θα τρίζουν τα κόκαλα του. Δεν το έγραψε. Έγραψε ένα χρονογράφημα, θα λέμε. Και αυτοί το παρουσιάζουν στην πρώτη γυμνασίου, αυτό το... Έχει εδώ στο γυμνάσιο. Στην τρίτη, τι να αφήσεις και τι να πεις. Εδώ είναι κείμενο αφιερωμένο στο ολοκαύτωμα των Εβραίων. Εντάξει, έγινε. Δεν διαφωνούμε. Όλα έχουν υποθεί, έχουν... Και ρωτώ, γιατί δεν βάλαμε και ένα κείμενο για το ολοκαύτωμα των Ελλήνων, τη γενοκτονία, αναγνωρισμένη από την ελληνική δημοκρατία από το 1994. Γιατί. Εμείς δεν είχαμε ολοκαυτώματα. Σε ποιους απευθύνονται άραγε. Θέλω να διαβάσω ένα κείμενο. Τι σημαίνει, τι αρνείται ο κύριος Φίλης. Είναι από το βιβλίο του Χρήστου Αγγελωμάτη, το χρονικό της Μεγάλης Τραγωδίας. Το βιβλίο γράφεται το 1953, είναι βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών, εκδόσεις Εστίας, σελίδα 379. Για ακούστε. Από τα εξαιρετικότατα βιβλία για την καταστροφή. Οι παλαιότεροι θα ενθυμούνται τη δημοσιευτή ανήλυση της Αθηναϊκής Εφημερίδας μίαν ημέρα του Φεβρουαρίου του 1924. Το προσεγγίσανε στην Θεσσαλονίκη ένα αγγλικό πλοίο Ζαν μετέφερε 400 τόνους οστών Ελλήνων από τα μουδανιά της Μικράς Ασίας εις την Μασσαλία προς βιομηχανοποίηση. Οι εργάτες του λιμένου Θεσσαλονίκης, πληροφορηθέντες στο γεγονός, εμπόδισαν το πλοίο να αποπλέψει. Επενέβη όμως ο άνθρωπος πρόξενος και επετράπει ο απόπους. Ούτε τα κόκαλα δεν σεβάστηκε ο Κεμάλ, ο δάσκαλος του Χίτλερ. Τα πήγαιναν
τα κόκαλα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας να τα πουλήσουν στη Μασσαλία για σαπούνι. Αυτό είναι πηγή. Ναι, βεβαίως. Το σαπούνι Μασσαλίας, το περίφημο. Αυτό αρνείται. Ως υπουργός παιδείας. Τιτλοφόρησα την ομιλία μου τα άθεα γράμματα. Θα σας διαβάσω αυτό που έλεγε ο Παπουλάκος. Να το ξέρετε, το 19ο αιώνα ο καλόγερος που γύριζε και πέθανε φυλακισμένος. Το αναφέρει ο Κωστής Μπαστιάς. Τα άθεα γράμματα, έχοντας υπόψη αυτά που προηγήθηκαν, τα άθεα γράμματα παραμέρισαν τους αγίους και τους αγωνιστές και βάλανε στο κεφάλι του έθνους ξένους και άπιστους γραμματισμένους που πάνε να μαθαίσουν τη ζωή μας. Τα άθεα γράμματα κόψανε τον δρόμο του έθνους και τα ποδάνε να χαρεί τη λευτεριά του. Είναι ντροπή μας ένα γένος που με το αίμα του πύργωσε την ελευθεριά του, που περπάτησε τη δύσκολη ανηφοριά, να παραδεχτεί πως δεν μπορεί να περπατήσει στον ίσιο δρόμο άμα ειρήνευσε. Και ότι δεν ξέρουμε εμείς να συγκυρίσουμε το σπίτι που με το αίμα μας ελευθερώσαμε, αλλά ξέρουμε να το συγκυρίσουν εκείνοι που δεν πολέμησαν, εκείνοι που δεν πίστευσαν στον αγώνα, εκείνοι που πάνε να μας αποκόψουν από τον Χριστό και πασχίζουν να μας ρίξουν στη σκλαβιά, άλλο να φαντάζουν, που είναι πιο δαιμονισμένοι από τους Τούρκους. Γιατί και εκείνα που σεβάστηκε ο Τούρκος, τα άθεα γράμματα τα πατάνε και πάνε να τα ξεριζώσουν. Τα άθεα γράμματα υφαίνουν το σάβανο του γένους μας. Αυτά λοιπόν τα γράμματα θα μάθουν τα παιδιά μας. Δυστυχώς, τα άθεα γράμματα και όχι τα ιερά γράμματα μαθαίνουν τα παιδιά μας. Αδελφοί εν Χριστώ, σεβαστέ πάτε, τι κάνουμε? Δεν περιμένουμε ούτε από συνδικαλιστές ούτε από τίποτα. Εγώ προσωπικά κάνω το σταυρό μου, κλείνω την πόλα της τάξης, τα βιβλία τα έχω πετάξει, λέω στους μαθητές μου να τα κάνουν προς ανάματα και διδάσκω. Και διδάσκω κείμενα των μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Έχουμε στα χέρια μας σμαράγδια και διαμάντια πολύτιμα, τα οποία τα κρύβουμε με τα παιδιά μας. Ένα είδος κρυφού σχολείου. Επαναλαμβάνω, με αυτά που γίνονται στην πατρίδα μας, ακυρώνεται η επανάσταση του 21. Η οικονομία του Θεού και το καριοφύλι των αγωνιστών μας απελευθέρωσε και η οικονομία με μικρό το όμικρον των σημερινών κακεργετών μας βυθίζει πάλι σε μια νέα μορφή τουρκοκρατίας, αν δεν μας βύθισε. Και οι τουρκοκρατίες φεύγουν πρώτα με κρυφά σχολιά και μετά με εξεγέρσεις. Και θέλω να πω κάτι για την τρέλα. Ναι, θέλει τρέλα. Έλεγε ο Κολοκοτρώνης, ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς αν δεν είμαστε τρελοί θα κάνουμε την επανάσταση. Έρχομαι από το Κυλκής. Ακόμη τα αλέτρια στα σιταροχώραφα της πόλης μας ξεθάβουν κόκαλα Ελλήνων στρατιωτών, των 10.000 στρατιωτών που έπεσαν νεκροί το 1913 κατά την ένδοξη μάχη του Κυλκής όταν κατατροπώσαμε τους Βουλγάρους. Ο στρατηγός Ιβανόφ μετά το τέλος της μάχης περίληπος για την πανελευθερία μονολογούσε και έλεγε: όλα τα είχα σκεφτεί, όλα τα είχα υπολογίσει, όλα εκτός από την τρέλα των Ελλήνων. Στην Κρήτη λένε κάτι: νοικοκυριοί και φρόνιμοι δεν ζουν στον ψιλορίτη, η κουζουλή την κάνανε αθάνατη την Κρήτη. Τέτοια κουζουλάδα θέλουν. Μίλησα για τον Ευαγόρα Παλικαρίνη. Όταν πήγαν στη μάνα του να ακούν οι μάνες οι Ελληνίδες, οι Ρωμιές, και του είπαν οι Άγγλοι: πάρε ένα τεράστιο ποσό, λευκή επιταγή, και πίεσε το παιδάκι, το παιδί σου, να προδώσει τα κρυσφύγετα της ΕΟΚΑ, απάντησε η μάνα Ελληνίδα: εγώ δεν γέννησα παιδί να το λαλούν προδότη, χαλάλι της πατρίδας μου το αίμα του παιδιού μου. Μου έλεγε ένας Κύπριος, όταν πήγε ο Περίς Αυξεντίου να αναγνωρίσει το πυρπολιμένο σώμα του Γρηγόρη Αυξεντίου, του Αϊτού της Κύπρου, υπηρέτησε στο Κυλκής, έχουμε πρωτομήσει ένα χωριό του Κυλκής, ως έφεδρος αξιωματικός. Δεν τον πήραν στη σχολή Ευελπίδων, γιατί δεν ήξερε την καθαρέγουσα. Ποιον τον Αυξεντίου. Όταν πήγε και τον είδε νεκρό, είπε: δεν κλαίω που σε έχασα, που σε είχα για καμάρι, κλαίω που δεν έχω άλλο γιο τη θέση σου να πάρει. Και θέλει τρέλα, όπως λέει και ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος. Λέει το εξής: πρέπει να έχουμε μια παλαβή φλέβα μέσα μας. Χρειάζεται μια παλαβή φλέβα. Αν την καλλιεργήσουμε, υπάρχει το κείμενο, θα γίνουμε άγιοι και ήρωες. Αν δεν την καλλιεργήσουμε, θα γίνουμε παρανοϊκοί.
Μωρή εμείς δια Χριστόν, πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος. Οι Απόστολοι, οι αναστατώστανται στην Οικουμένη, δεν είχαν τρέλα. Εγεννήθημε θέα των Αγγέλης και ανθρώπους. Έτσι. Και να κλείσω με κάτι, γιατί ρωτάμε πολύ πώς βγαίνουμε από την κρίση. Εγώ απαντώ κοιτώντας πάντα πίσω, όπως σας είπα, ξεκινώντας το λόγο μου. Θα σας μεταφέρω στο 1826, Σάββατο του Λαζάρου, 11 Απριλίου, ίσως το ηρωικότερο γεγονός της νεοελληνικής ιστορίας. Την έξοδο του Μεσολογγίου. Γίνεται το τελευταίο συμβούλιο του θανάτου. Έχουν μαζευτεί οι ήρωες και οι καπεταναίοι, αφού έχουν στείλει οι χνηλάτες να ψάξουν μήπως υπάρχει έξοδος και δίωδος. Θρηνούν όχι για τους εαυτούς τους, αλλά γιατί είχαν και τις οικογένειές τους μαζί, οι οποίες πέθαναν από την πείνα. Και αποφασίστηκε ό,τι αποφασίστηκε. Σε κάποια στιγμή περίληπη, όπως είναι και κατηφής, πετάγεται ο αθάνατος ήρωας, Αθανάσιος Ραζικότικας, και φωνάζει: «Υπάρχει δρόμος, ωραία! Ποιος είναι καπετάνιο και δεν μας το λες τόση ώρα?» Και απάντησε το παλικάρι του Μεσολογγίου: «Είναι ο δρόμος του Θεού». Και εγώ αυτό λέω πάντα στους γονείς και στα παιδιά μου, στους μαθητές μου, να πάρουμε το δρόμο του Θεού. Ο δρόμος του Θεού, αδελφοί, είναι γολγοθάς, είναι ανηφορικός, αλλά στο τέλος μας περιμένει η Ανάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, η επίσημη, όπως είπατε, διοίκηση γνωρίζουν, έτσι. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις από μεμονωμένους, όπως η Μητροπολίτη της Περιώσης αντιδράει. Έτσι. Και κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων. Για δάσκαλοι, συλλογικά, συνδικαλιστές, αφήστε το αυτό, δεν ξεχάσετε. Αλλά να σας πω κάτι. Πριν από 2-3 χρόνια, κάποιες γυναίκες από το Λαγκαδά με πήραν από το χέρι, θα έλεγα, και μου λέει: «Πάμε σε έναν υπουργό στη Θεσσαλονίκη να καταγγείλεις αυτά τα πράγματα». Του τα έδειξα, του έδωσα και βιβλίο και μου λέει κατά λέξη, αγαπητή μου, προσέξτε, άκου δάσκαλε. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο κανονίζει τα αναλυτικά προγράμματα και την ύλη, είναι κράτος εν κράτη. Ξέχνα το, μου λέει. Δεν πρόκειται να τους πειράξει κανείς. Σας θυμίζω ότι πριν από 7-8 χρόνια ο πατήρ Γεώργιος Μεταλληνός δήλωσε, καταγράφηκε σε μεγάλη εφημερίδα, ότι από τα 9 μέλη, τα βασικά, τα ανώτατα, που κανονίζουν τις τύχες της παιδείας μας, τα 5 δήλωσαν μασόνοι και κανείς δεν το διαψεύσει. Καταλάβατε τι γίνεται.
Ναι, και δεν το αρνήθηκα. Και μου λέει ο υπουργός, ούτε ο πρωθυπουργός δεν παίρνει εκεί. Άστο. Μόλις μου είπε, έχεις δίκιο σε όλα, του τα δείχνω, αλλά είναι κράτος εν κράτη, τείχος συμπαγής, ο οποίος δεν μπορεί να αποκτήσει καμία ρογμή. Άστο μου λέει. Σας έδωσα απάντηση. Η μασούνια κάτι μόνο. Αν ήμουν μασόνος και είχα και κάνει άλλο κουσούρια, θα ήμουν υπουργός παιδείας τώρα, είστε σίγουροι. Αυτά είναι τα πιστοποιητικά σήμερα που ανέβησε. Εγώ ζήτησα μια φορά, αγαπητοί, να γίνω υποδιευθυντής σχολείου, γιατί να βοηθήσω τα παιδιά μου, τρία παιδιά, και δεν μπορούσα να γίνω ούτε υποδιευθυντής. Μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας και με δεύτερα πτυχία και με τα πτυχιακά, με πέταξε. Δόξα τω Θεώ. Ήθελα να δω από πλάκα, δεν θα καθόμουν, γιατί έμαθα ότι αν γίνει υποδιευθυντής, δεν κατηγορώ κανένα συνάδελφο. Αν υπάρχουν διευθυντές, έχουν διαμάντια και ευτυχώς που υπάρχουν και υποδιευθυντές, μην το πάρει κανείς προσωπικά, έτσι. Ζητάω ταπεινά συγγνώμη αν κάποιος φιχτεί από αυτό το πράγμα. Έτσι. Όλοι βοηθάμε, μακάρι να έχουμε διευθυντές και υποδιευθυντές, χριστιανούς, πατριώτες, οι οποίοι κάνουν το σχολείο να λάμπει. Αυτό το λέω. Παρακαλώ. Πάνω στο μέρος που λέτε, είχε στην Κυριακή Εκκλησία πριν από καιρό, είχε γίνει αφιέρωμα πέρυσι, νομίζω, στα θεολογική σχολή της Θεσσαλονίκης και είπα η ορή της γέροντας, που το ζώγιο προσωπικό μας έφυγε προς την Αγίανα, έχουν μπερδέψει και οι πολιτικοί και κάποιοι στην ιεραρχία την πόρτα του ιερού ναού με την πόρτα μας ονοικής του Άσης. Θα πούμε πάνω το όνομά τους. Όλες περισσότερες. Έχει αλλαγή και εκκλησία από μέσα. Παρακαλώ. Καταρχάς, έχουμε αλλάξει και τα θρησκευτικά και την ιστορία. Αυτό είναι άλλο θέμα ομιλίας αυτό. Δεν άνοιξε το θέμα των θρησκευτικών, γιατί θα πρέπει 11 ώρα να πάρω το τρένο να πάω πάλι στο Κυρκής, γιατί... Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Το νέο πρόγραμμα σπουδών των δημοσιευτικών, αυτά, άμα σας πω, θα φρίξετε. Από την τρίτη δημοτικού, έτσι. Γιατί δεν μαζευόμαστε οι γονείς, εγώ, δηλαδή τα έχουμε τις μητέρες, οι οποίες πηγαίνουν πρώτα και κουβαλάνε για την τσαντούλα του παιδιού. Γιατί και χαίρονται που μπορούν 18 και 20 λεπτά σε ποιο μάθημα, σε ποια ιστορία. Σε ποια τη σκεφτικά και χαίρεσαι ότι πάει καλά το παιδί σου. Ανοίγουν τα σχολεία και κλείνει η ψυχή μου. Λέω, δεν βρίσκεται ένας να τα κλείσει όλα να εξάγονται. Συμμερίζονται όλοι τον πόνο και τον καημό που έχουμε, νομίζετε όλοι, υπάρχει η χειρότερη, ξέρετε ποιοι είναι, η αδιάφορη. Αυτή που λέει πάντα εξ μέσω των χλιαρών, όχι τον ψυχρό, όχι τον... Έτσι. Η χειρότερη, αυτή είναι η αδιάφορη γόνηση. Εγώ παρακαλώ να βρεθεί κάποιος να τα κλείσει και να τελειώνει. Και μελετώντας τα να κλέσει, όπως είπε και στον πρόλογο. Δεν άκουσα τι είπατε. Τα σχολεία οι γονείς οι ίδιοι να κάνουν πάρτι για να αφήνουν τα παιδιά. Και πολύ ωραία που κάνανε το εθνική, γιατί δεν μπορώ να πω το εθνική, διότι τα λέω, συγγνώμη, θα το πω πώς το λέω. Πώς το λέμε, Υπουργείο Πορνείας και μετά τα τέμη και ατυχημάτων. Έτσι το λέω εγώ. Αν δείτε τα πρόσωπα που τελευταία χρόνια βάζουν υπουργούς κακή και ώρα παιδεία, δεν καταλάβω. Θυμάστε το βιβλίο της Ρέμπους, τι γινόταν. Μας έφτιανε κατάμετρα, κυρία Ρεπούς, την κρατούσε στη θέση της, το βιβλίο το κρατούσε, ευτυχώς που αντέδρασε ο απλός λαός. Αλλά το κακό τι έγινε, τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας στο βιβλίο ιστορίας, έκτης δημοτικού, και έμειναν στο απειρόβλητο τα σημαντικότερα βιβλία που είναι τα βιβλία γλώσσας. Γιατί τα πιάνει καθημερινά ο μαθητής στο χέρι, ιδίως στο δημοτικό σχολείο, στην εξοπλιστική, όπως λέμε, ηλικία. Βγαίνουν δάσκαλοι, εγώ δεν συμμεταφέρω, δεν είναι δική μου προσωπική άποψη. Συζητώ με συναδέλφους, έχουν σκάσει άνθρωποι. Μικρά κειμενάκια. Πού είναι το μεγάλο, το ωραίο κείμενο, πού είναι τα ποίηματα να διαβάσεις, να ανοίξεις ψυχή σου. Τους δίνω εγώ τους μαθητές μου, κάνω αφιερώματα εγώ. Έχω βγάλει εδώ και χρόνια, λέω 20 μέρες θα κάνουμε δημοτικό τραγούδι. Τους δίνω σε φωτιπείς δημοτικά τραγούδια. Χαίρομαι τα παιδιά. Άλλες 20 μέρες αφιέρωμα στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Κάνω και αρχαία ελληνικά, να ξέρω. Μια ώρα την εβδομάδα στην ευέλικτη ζώνη. Παρά τις άνευθεν απαγορεύσεις, δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Και λέω στη σύμβουλο, έχουμε μια προκομμένη εκεί, πήγαινε με κατήγγι, λέμε όπου θέλεις. Για να δούμε τι θα γίνει. Και δεν το κάνω για να το παίξω κάτι. Παρασκευή απόγευμα, τελευταία ώρα. Κάνω το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Βάζω τα σκεφτικά τελευταία ώρα. Γιατί. Κάνε μια φιλοσοφία του Ευαγγέλιου της Κυριακής, να δείτε πώς ηρεμούν τα παιδάκια. Ξέρετε τι ωραία είναι τα αρχαία στο δημοτικό. Κάνω αρχαία ελληνικά και τα παιδιά πόσο τους αρέσει.
Βάζω, δίνω ένα μύθο του Εσόπου, αντιγράφουν τα παιδιά το κείμενο, λίγη γραμματικούλα, πάρα πολλή ετυμολογία, απόλυτη ησυχία μες στην τάξη, απόλυτη ευλάβεια. Τους λες ότι έχετε το μοναδικό προνόμιο να διαβάζετε τη γλώσσα του Ομήρου, πάρτε στις αμμουδιές του Ομήρου που λέει και ο Ελίτης. Γιατί έχουμε απόλυτη ησυχία, ξέρετε, μες στην τάξη, τι χάσαμε, τι κατέστρεψαν αυτοί. Όταν ένα παιδί γράφει την αρτιμελή μορφή της γλώσσας μας, όχι την ανάπηρη σημερινή μορφή της, σχηματίζει κανόνες. Παράδειγμα, παίρνει τη λέξη υγρός. Η λέξη υγρός στην αρτιμελή μορφή της, στο πολυτονικό όπως λέμε, γραφόταν, ξέρει ένας κανόνας λέει, όσες λέξεις αρχίζουν από ύψιλο παίρνουν δασία. Και δεύτερον, η βρατύχνωση συναθή γρός παίρνει οξία. Το παιδί την ώρα που γράφει σχηματίζει στο νου του κανόνες, δηλαδή πειθαρχεί ο νους στους κανόνες. Και όταν πειθαρχεί ο νους, πειθαρχεί και το σώμα. Όχι όπως σήμερα γράφουν και κοιτάνε αλυτεύει ο νους και φτάσαμε στο ατονικό σχεδόν, στο ατονικό, σιγά σιγά, δεν ξέρουμε πότε, η ιστορία είναι περιμένη, θα πάμε στη φωνητική γραφή, όπως μιλάμε έτσι γράφουμε ένα Ι, ένα Ο και ένα Ε και βέβαια το τελειωτικό χτύπημα κύριος ήδη, κύριος ήδη. Δεν είμαστε για κουβάδες να κάνουμε προβλέψεις, θα έρθει το αγγλικό αλφάβητο, το λατινικό αλφάβητο. Οπότε τέλος η Ελλάδα. Άμα τελειώσει η γλώσσα μας, τελειώνουμε κι εμείς. Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιλινέος, θα τον ξέρετε, μεγάλη μορφή, επέμενε πάρα πολύ στο ζήτημα της γλώσσας και τον έχω ακούσει να λέει, αν χάσουμε την ελληνική γλώσσα, τελειώνουμε και ως Έλληνες. Να ρωτήσω κάτι, τα θρησκευτικά περίπου θα γίνει. Κοιτάξτε, τώρα δεν προλαβαίνω να μαζεύουμε χτυπήματα. Ψηφίστηκε το τμήμα Ισλαμικών Σπουδών. Ψηφίζεται το τέλος, ψηφίζεται το σύμφωνο. Η θρησκεολογία είναι πίσω κεφάλι τους. Ο χωρισμός εκκλησίας κράτους. Τα θρησκευτικά θέλω να το περάσω. Μη συγχωρείτε, όταν σε ποδοπατούν, να μην διαμαρτύρεσαι που είσαι σκουλή. Εμείς, θυμίζω αυτό που έλεγε κάποιος, ο Χριστιανόπουλος τέλος πάντων, έλεγε κάναν απεργία τα πρόβατα για να κερδίσουν καλύτερες συνθήκες φαγής. Αυτό κάνουμε σήμερα. Δεν θέλω να μιλήσω έτσι ελεύθερα, εδώ πέρα τέλος πάντων είμαστε εκεί. Εγώ κάνω εθνική αντίσταση. Κι άλλοι δάσκαλοι το κάνουν. Νομίζω ότι αυτό είναι εθνική αντίσταση. Και μόνο που θα μπεις μέσα στην τάξη, εγώ λέω σε συναδέλφους, γράψτε την ημερομηνία, γράψτε Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου σήμερα. Γράψτε να γράψουν τα παιδιά ότι εμείς δεν έχουμε ημερολόγιο, έχουμε ορτολόγιο. Και παγκόσμιες ημέρες, οι μπουρδες. Έτσι. Τα παιδιά δεν τα πάνε. Κοιτάξτε, πηγαίνουν. Μια φορά το μήνα επιτρέπεται. Πηγαίνουν σποραδικά. Δάσκαλοι οι οποίοι... Εντάξει, δεν θέλω. Εγώ ξέρω δεν πάει, δεν πάει, ποιο πάει. Μια φορά δεν πάει, μόνο η Ζαντάρ που είναι ιδιωτικό σχολείο. Τα ιδιωτικά πάνε, βέβαια. Τα ιδιωτικά έχουν ιδιωτικά στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε λίγο, σας πω κάτι. Εντάξει. Υπάρχει η μαγιά του Μαντριγιάννη. Στα ιδιωτικά το κάνουμε. Μπαίνεις μέσα στα ιδιωτικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη, βλέπεις εικόνες, βλέπεις ήρωες, βλέπεις και λες τι γίνεται. Λέει, α, εμείς το λέμε σοβαρά γράμματα. Σε εμάς στις τάξεις είναι προέκτηση του παιδικού δωματίου. Σκυλάκια, γατάκια, τοπία, βλακίες, ανοησίες. Εγώ μέσα στην τάξη μου έχω 15 κάδρα ηρώων από την αρχή από εκεί μέχρι σήμερα. Και τα παίρνω πάντα μαζί μου και 3-4 εικόνες. Έρχονται κάτι προοδευτικοί, είχαμε και εκλογές, ήταν εκλογικό τμήμα η τάξη μου, λέει, μου λέει ένας, έμπαινα μέσα, λέει κάποιοι, λέγα μπράβο εδώ, ωραία, έμπαινα και κάποιοι προοδευτικοί, τι είναι αυτά που βλέπουμε και τι είναι αυτή η τάξη. Λέω, καταρχάς δεν απογορεύεται. Και δεύτερον, να το ξέρετε πάντοτε αυτό, έχω την το λόγο μου. Ένα παιδί για να μάθει αγαπητοί και να αξίες να μιμηθεί, άκουγα πριν, τα παιδιά δεν μαθαίνουν με το πρέπει έτσι, τα παιδιά μαθαίνουν με το πρέπον. Το πρέπει, το απρόσωπο ρήμα είναι τίποτα. Ο Ελίτης έλεγε να πιάσω το πρέπει από το ιώτα, να το γδάρω μέχρι το πι. Το παιδί θέλει το πρέπον, με το χ. Παράδειγμα της τέχνης παρέχει Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά θέλω να πω, το παιδί όταν του λες πρέπει να είσαι φιλότιμος, πρέπει να είσαι έτοιμος, πρέπει να είσαι. Ανοησίες, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το παιδί του δείχνεις μια εικόνα και του λες, τον βλέπεις τον Κανάρι. Έλα σου πω τι έκανε, πήγε να κοίναξε. Αυτός είναι ήρωας. Α, τώρα κατάλαβα τι σημαίνει ήρωας. Τον βλέπεις αυτόν, είναι ο Άγιος Κουρμάς ο Τολός. Αυτός είναι Άγιος. Τώρα κατάλαβα τι είναι Άγιος. Εντυπώντα, τον βλέπεις τον πατέρα σου. Α, έτσι όπως φέρεται ο πατέρας σου, αυτός είναι ο έντιμος. Η αξία σαρκωμένη
να το πω έτσι, σε πρόσωπο. Όχι αερολογίες και πομφόλικες περί αξίας της, του ηρωισμού, της αγιότητας, όχι. Γι' αυτό και στην τάξη κάνω μάθημα με τις, λέω καμιά φορά, κάντε ησυχία. Μας ακούν οι ήρωες. Κολοκοτρώνεις πίσω σας. Έτσι πρέπει να γίνει. Τα είχαμε παλιότερα. Τα χαρακτηρίσαμε όμως οπισθοδρομικά, εθνικιστικά, φασιστικά, σκοταδιστικά. Μπόρεσαν οι προοδευτικοί, ψευτοπροοδευτικοί, να τα περάσουν αυτά με αποτέλεσμα σήμερα, αν τολμήσεις και μιλήσεις, και βάλανε κάτι κόμματα τώρα και κατευθείαν να σε στιγματίσουν. Εξόντωση δια της γραφικότητος. Ο Νατσιός τώρα γραφικός, άστο τώρα βαριές, ποιος τον ακούει. Εντάξει, εγώ είμαι γραφικός. Είδαμε αυτοί που δεν είναι γραφικοί, είδαμε που οδήγησαν την πατρίδα μας. Είδαμε. Κλαίμε και οδυρόμαστε έτσι σήμερα. Κάνουμε τα παιδιά μας, μεγαλώνουν, φεύγουν στο εξωτερικό, λαϊλαντούνται τα καλύτερα κεφάλαια και εμείς ακόμη τους χειροκροτούμε και ακούμε για περί προοδευτικότητας κλπ. Τέλος πάντων, τέλος πάντων, τέλος μεγάλωσε. Να ολοκληρώσουμε. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε ένα χειροκρότημα παρακολουθεί. Τον κύριο Δημήτριο Νατσιώτο, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ήρθε αποκλειστικά για μας από το Κλικής σήμερα. Και θα φύγετε το βραδάκι. Οπότε τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένας σύγχρονος παπαχλές σας.